Υπουργείου Εμπορίου είναι εδώ μαζί μου. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Έχετε εικόνα για το εάν τελικά πρόκειται για κάτι το κακό, κάτι το οποίο το επιβαρυντικό απέναντι στον καταναλωτή? Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι τα παρατηρητήρια τιμών που κάνουμε για να διαπιστώσουμε την τάση και πώς συμπεριφέρονται οι πρατηριούχοι των πετρελοειδών, ναι, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα και στην τελική απόφαση του Υπουργού εάν θα πάρει για να οριστεί πλαφόν ή όχι. Μάλιστα. Για τον ορισμό του πλαφόν. Εσείς όμως έχετε δει τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι λειτουργοί σας. Μάλιστα. Έτσι? Εδώ θα πω εδώ για τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει την Δευτέρα και σήμερα. Τη Δευτέρα ανακοίνωσε συγκεκριμένη εταιρεία ότι ανεβάζει τις τιμές της κατά 4 σεντ το λίτρο. Διενεργήσαμε την ίδια ημέρα, η ανακοίνωση έγινε το πρωί. Την ίδια ημέρα μέχρι η ώρα 11 συμπληρώθηκε Πανκύπρια παρατηρητήριο και διαπιστώθηκε ότι το 85% του συνόλου των παρατηρίων μέσα σε 4 ώρες είχαν αυξήσει την τιμή τους. Αυτό δικαιολογείται? Αυτό, εάν δικαιολογείται ή όχι, δεν το γνωρίζω. Εκείνο που μπορώ να πω ότι είναι μέσα στα... είναι νόμιμον. Οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα. Όχι, είναι νόμιμο, αλλά ναι, είναι αν δικαιολογείται. Εάν δικαιολογείται ή όχι, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Εκείνο που τοποθετούμε εδώ και λέω είναι ότι σε περιπτώσεις μειώσεων δεν είναι, τόσο είναι από μερικές μέχρι πολλές ημέρες να ανταποκριθούν στην τροποποίηση της τιμής και στην περίπτωση της ανόδου είναι σε μερικές ώρες. Άρα, το δικό σας παρατηρητήριο, αυτό είναι διαπιστωμένο. Το δικό σας παρατηρητήριο μου λέτε ότι στην περίπτωση που υπήρξε αύξηση στις τιμές, μέσα σε 3 ώρες το 85% των παρατηρητήριων που ελέγξετε, μάλιστα, είχε ήδη αναπροσαρμόσει τις τιμές. Μάλιστα. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα ειδικού παρατηρητήριου τη Δευτέρα, διότι τη Δευτέρα το πρωί μόνο μία εταιρεία. Επαναλάβαμε παρατηρητήριο και σήμερα, διότι χθες ανακοινώσαν και όλες οι άλλες εταιρείες, ναι, και κάναμε γενικό παρατηρητήριο. Και στο γενικό παρατηρητήριο, 24 ώρες μετά, παρατηρήθηκε ότι το 89% σε 24 ώρες ανταποκρίθηκε και τροποποίησαν τις τιμές του. 9 στους 10 δηλαδή. Ναι, στους 10. Λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία. Είναι μαζί μας και ο κύριος Στέφανος Στεφάνου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων. Κύριε Στεφάνου, καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, μπορεί να δικαιολογηθεί τώρα αυτό που μόλις περιγράψαμε? Κύριε Τσουρούλη, όπως έχει αναφέρει και ο φίλος ο Μπρουσότης, εμείς σαν σύνδεσμος έχουμε πει αρκετές φορές ότι εκείνο που εισηγούμαστε στα μέλη μας είναι να εφαρμόζουν την ίδια πολιτική και στις μειώσεις και στις αυξήσεις. Δυστυχώς δεν είμαστε οι αρμόδιοι να επιβάλλουμε, γιατί είναι ελεύθερο εμπόριο οι πρατηριούχοι και δεν μπορεί να τους επιβληθεί. Όπως είπε, είναι νόμιμο αυτό που γίνεται. Ο κάθε πρατηρίχος έχει τους δικούς του λόγους πότε θα αυξήσει και πότε θα μειώσει. Φαντάζομαι και στις μειώσεις αυτοί οι άνθρωποι μειώνουν ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Μα τώρα, δεν δείχνουν αυτά, κύριε Στεφάνου, δεν δείχνουν αυτά τα στοιχεία του παρατηρητηρίου όμως. Εδώ λέει ο κύριος Ρουσιώτης ότι... είναι ο αρμόδιος, εκείνον το οποίο είπα, ότι η γραμμή και η θέση του συνδέσμου είναι να ακολουθούν την ίδια μεθολογία. Ναι. Από εκεί και πέρα εμείς σαν Πανκύπριος Σύνδεσμος δεν έχουμε τίποτα που να υποχρεώσουμε τα μέλη μας να ακολουθούν αυτό το οποίο λένε κάποιοι ότι πρέπει να ακολουθούν. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Γιατί ξέρετε, όχι, είμαστε σε μια... Κύριε Στεφάνου, με συγχωρείτε. Ναι. Κύριε Στεφάνου, είμαστε σε μια περίοδο που ο κάθε ένας εξημών σκέφτεται ακόμη και το τελευταίο σεν που έχει μέσα στο πορτοφόλι του, έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Υπουργός έχει με βάση τον νόμο και τη δυνατότητα για ένα διάταγμα, είναι κέριο να ξέρουμε εάν στις αυξήσεις τρέχουμε εκατοστάρι και αν στις μειώσεις τρέχουμε μαραθώνιο. Όχι. Εδώ θα πω ότι είναι όντως δικαίωμα του Υπουργού να βάλει πλαφόν. Εμείς θα το σεβαστούμε. Όμως, εάν το κάθε ευρώ που είναι για τον καταναλωτή, είμαστε και εμείς καταναλωτές και οι πρατηριούχοι, πρέπει να σας πω, περνούν δύσκολες μέρες και το γνωρίζουν και οι αρμόδιοι. Το έχουμε αποδείξει ούκο λίγες φορές τεκμηριωμένα στα διάφορα υπουργεία, ότι και αυτοί σήμερα περνούμε δύσκολες μέρες σαν πρατηριούχοι. Και το είχαμε και τελευταία είχαμε συνάντηση και στο Υπουργείο των Αρμόδιων και τα έχουμε ξανά συζητήσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφάνου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφάνου. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Δρουσιώτη. Η τελευταία κουβέντα. Εδώ δεν είμαι εδώ για να επικρίνω οποιονδήποτε. Είμαι εδώ για να πληροφορηθεί ο καταναλωτής τον τρόπο συμπεριφοράς είτε των πρατηριούχων είτε οποιονδήποτε άλλο. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι όμως? Ότι δεν μπορεί ο καταναλωτής να ζήσει χωρίς πετρέλαιο και βενζίνη. Έτσι. Δηλαδή, ότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα είναι πασιφανές.
Τώρα το πώς επιλύεται αυτό το πρόβλημα. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διαφορετική τάση συμπεριφοράς στις αυξήσεις των τιμών και διαφορετική στις μειώσεις των τιμών. Η οποία είναι εξοργιστική και είναι δικό μου το συμπέρασμα. Έτσι. Και κάτι άλλο, υπάρχει διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης πρατηριούχων ανά επαρχία. Δηλαδή, οι πρατηριούχοι της μιας επαρχίας συμπεριφέρονται διαφορετικά από άλλη επαρχία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.